ξεχωριστών. Τα πυρά πυροβολικού αποτελούν το πιο αξιόπιστο μέσο υποστηρίξεως των φύλαιων δυνάμεων στο πεδίο της μάχης. Όταν όμως κάποιος παρακολουθεί την ισχύ πυρός του πλέον υπερσύγχρονου πυροβόλου των 155 χιλιοστών που πρόσφατα απέκτησαν οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις, τότε αντιλαμβάνεται τη δύναμη και την ισχύ πυρός που θα αντιμετωπίσει ο αντίπαλος. Ο λόγος για το νέο αυτοκινούμενο πυροβόλο Panzer 2000 γερμανικής κατασκευής που αποκτήθηκε από τη χώρα μας σε 24 μονάδες για τον εξοπλισμό δύο μοιρών πυροβολικού του ΔΣ στρατού. Μία από αυτές είναι η 156 αυτοκινούμενη μοίρα μέσω πυροβολικού με έδρα την Αλεξανδρούπολη, η οποία ανήκει επιχειρησιακά στη 12η Μηχανοκίνητη Μεραρχία. Η συγκεκριμένη μοίρα μέσω πυροβολικού παρουσίασε πρόσφατα στην Αλεξανδρούπολη τα υπερσύγχρονα πυροβόλα σε ομάδα διαπιστευμένων δημοσιογράφων. Ως μια σπίδα προστασίας, τα νέα πυροβόλα των 155 χιλιοστών χρησιμοποιούνται σε ρόλο μεραρχιακού πυροβολικού και είναι πολύτιμα για το ΔΣ στρατού. Πρόκειται για το σχηματισμό που έχει την ευθύνη της άμυνας στη Δυτική Θράκη μέχρι την άκρη των ανατολικών συνόρων της χώρας μας που οριοθετούνται στον ποταμό Εύρο. Το τακτικό πλεονέκτημα προσφέρουν τα νέα πυροβόλα είναι τεράστιο, καθώς οι επιδόσεις ελληνικούς είναι κορυφαίες διεθνώς. Συγκεκριμένα, τα πυροβόλα Panzer είναι τα μόνα που έχουν την ικανότητα ταχυβολίας 10 βολών σε 60 δευτερόλεπτα σε βεληνικοί που αγγίζουν ακόμη και τα 40 χιλιόμετρα. Το αυτοκινούμενο πυροβόλο Panzer αποτελεί ό,τι πιο σύγχρονο διαθέτει αυτή τη στιγμή το πυροβολικό σε παγκόσμια κλίμακα. Το κάθε πυροβόλο είναι μια αυτόνομη μονάδα πυρός, καθώς διαθέτει βλητικό υπολογιστή, ο οποίος εξάγει στοιχεία βολής και αδρανειακό σύστημα προσδιορισμού θέσης μαζί με σε συνεργασία με GPS. Οι διαδικασίες αποστολής βολής γίνονται με σύγχρονα μέσα και ο απαιτούμενος χρόνος τάξης βολής έχει μειωθεί δραματικά σε σχέση με παλαιότερους τύπους πυροβόλων. Παράλληλα, τα ελληνικά Panzer έχουν τη δυνατότητα άμεσης μετακίνησης σε ελάχιστο χρόνο από τη θέση βολής στη θέση απόκρυψης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, καθώς με τον τρόπο αυτό παραμένουν κυριολεκτικά απρόσβλητα από τα εχθρικά πυρά αντιπυροβολικού που θα επιχειρήσουν να τα καταστρέψουν. Τέλος, η 156 μοίρα αυτοκινούμενο πυροβολικού, υλοποιώντας κατευθύνσεις του Γενικού Επιτελείου Στρατού, προσάρμοσε τη διεξαγωγή της εκπαιδεύσεως ώστε αυτή να καταστεί σύγχρονη. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερες δυνατότητες προσφέρει και ο εξομοιωτής πύργου για το πυροβόλο Panzer. Το σύστημα ως πραγματικός πολλαπλασιαστής ισχύος, εγγυάται ότι σε οποιοδήποτε χώρο και χρόνο θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά οποιαδήποτε απειλή, προσφέροντας πυρά υποστηρίξεως στους μάχημους σχηματισμούς του ΔΣ στρατού.